Μια νέα έκθεση στη Θεσσαλονίκη υπενθυμίσει στις νεότερες γενιές τις μεγάλες προσπάθειες που κατέβαλε ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός στη χώρα μας για την ανακούφιση πολιτών από αρρώστιες, καταστροφές και πολέμους. Είναι μια έκθεση που παρουσιάζει την ιστορία του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού από το ξεκίνημά του στη Θεσσαλονίκη από το 1912 μέχρι σήμερα. Και βέβαια με όλες τις επεκτάσεις που είχε, γιατί ξεκίνησε πολύ μικρός οργανισμός και αυτή τη στιγμή είναι ένας πολύ σπουδαίος οργανισμός. Είναι το μεγαλύτερο εθελοντικό κίνημα που υπάρχει στην Ελλάδα και ασφαλώς και στη Θεσσαλονίκη. Στην έκθεση εδώ μπορούμε να δούμε κοιμήλια, τα οποία χρησιμοποίησαν οι αδερφές νοσοκόμες από το 1940 και μετά. Πολύ πλούσιο φωτογραφικό υλικό, στολές. Ανήμερα της έναρξης της έκθεσης έγινε μια ξεχωριστή γιορτή μπροστά από το Λευκό Πύργο με τη συμμετοχή δεκάδων μελών και θελοντών του. Με αφορμή την 8η Μαΐου, Παγκόσμια ημέρα του Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου, το Περιφερειακό Τμήμα Θεσσαλονίκης έκανε μια, θεωρώ, πολύ όμορφη εκδήλωση στο Λευκό Πύργο και όχι μόνο. Και αυτή η έκθεση κοιμηλίων και φωτογραφιών είναι στα πλαίσια του εορτασμού της 8ης Μαΐου. Στις 8 Μαΐου, λοιπόν, το απόγευμα, εθελοντές και εργαζόμενοι του Ερυθρού Σταυρού ξεκίνησαν όλοι εδώ από το τμήμα. Μέσω της παραλίας πήγαμε στο Λευκό Πύργο, αγκαλιάσαμε το Λευκό Πύργο όλοι μαζί, μαζί και με τους παρευρισκόμενους, και μόλις σουρούποσε, φωτίστηκε ο Λευκός Πύργος με το έμβλημα του Ερυθρού Σταυρού. Όλα αυτά μαζεμένα μας δείχνουν την πορεία του Ερυθρού Σταυρού στη Θεσσαλονίκη, την πορεία η οποία μετά τις τελευταίες εκλογές τέθηκε σε καινούργιες βάσεις και σκοπός μας είναι πλέον να κινηθούμε πολύ πιο γρήγορα, πολύ πιο δραστήρια, προκειμένου να ανακουφίσουμε τους πάσχοντες ανεξαρτήτως πατρίδας και θρησκείας. Συνεχίζουμε να γιορτάζουμε την Παγκόσμια ημέρα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου όλη την εβδομάδα μέχρι και την Παρασκευή. Είναι μια αφορμή για να προσελκύσουμε τους πολίτες της Θεσσαλονίκης εδώ στο ιστορικό κτίριο του Ερυθρού Σταυρού και να αναθερμάνουμε και πάλι τη σχέση τους με τον Ερυθρό Σταυρό και να προτείνουμε την εγγραφή τους ως μέλη εδώ. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός ιδρύθηκε το 1877 και στη μακραπορία του παραμένει σταθερά αφοσιωμένος στις διεθνείς ανθρωπιστικές αρχές και στην αλληλέγγυα εθελοντική προσφορά βοήθεια στο συνάνθρωπο.